Και πάμε στον καλεσμένο μας για να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο των παλεμάχων του Δικεφάλου του Βορρά, τον Φιλότα Πέλιο. Έχουμε να πούμε 2-3 πράγματα. Καλησπέρα σας, κύριε Πέλιο, από το Λίμπερο. Καλησπέρα σας. Καλό μήνα. Είστε καλά? Καλό μήνα να έχουμε, ναι. Και υγεία. Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ. Και ειρήνη να βάλουμε μέσα στις ευχές, γιατί. Και ειρήνη που είχαμε τον κορονοϊό. Μας αυτό, ναι, ναι, είναι φοβερό. Τώρα έχουμε και άλλο κοντά μας. Ναι. Πρόεδρε, υπήρχε δράση για τους βετεράνους εχθές. Να ξεκινήσουμε με αυτό λίγο και να φτάσουμε στο σημερινό. Ένα τουρνουά έτσι είχε ξεκινήσει, τελικά έγινε ένας φιλικός αγώνας. Έτυχε να είναι τουρνουά και τελικά κατέληξε να γίνει ένα παιχνίδι χθες. Εντάξει, ήταν μπράβο, συγχαρητήρια στα παιδιά της αστυνομίας. Δηλαδή ο κ. Φουστερίδης που έτυχε να κάνουν αυτό το τουρνουά, που επιμεληθήκαν και μας πήραν τηλέφωνο και εμάς και τους βετεράνους του Άριος. Δουλέψανε πάρα πολύ για να το τακτοποιήσουν. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, εντάξει, εκεί που ήταν να γίνει η τουρνά, έγινε ένα παιχνίδι. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Ο ΠΑΟΚ το έστειλε το μήνυμά του για τη δολοφονία του Άλκη. Εντάξει, νομίζω ότι... Ο ΠΑΟΚ από την πρώτη στιγμή και οι βετεράνοι ήταν από τους πρώτους που στείλαμε το μήνυμα εμείς για τον Άλκη και για αυτή την περίπτωση. Είμαστε υποχρεωμένοι, βέβαια. Και χθες ακόμη στείλαμε το μήνυμα, ήταν ένα φιλικό παιχνίδι μεταξύ της αστυνομίας. Έγινε ένα πολύ καλό κλίμα, πάρα πολύ καλό κλίμα. Σας ζόρισαν ή τους ζόρισατε εσείς? Είδα νέα παιδιά αρκετά στην αστυνομία. Ναι, κοιτάξτε, εμείς κάνουμε μία, ξεκινήσαμε εδώ και 2 χρόνια, 3, να κάνουμε μία ανανέωση στους βετεράνους. Δεν έχετε και ρυθμό, Πρόεδρε. Και... Με τον κορονοϊό έχετε χάσει το ρυθμό σας, κύριε. Όπως... ναι, οπωσδήποτε, ναι. Γιατί είχαμε αποχή, δεν μπορέσαμε να κάνουμε αυτά που θέλαμε. Τέλος πάντων, θα φύγει και αυτό και θα συνεχίσουμε όπως ήμασταν. Έχουμε νέα παιδιά στην ομάδα. Είναι ο Σαλπικίδης, είναι ο Θεοδωρίδης, είναι ο Χασιώτης, είναι πολλά παιδιά. Δηλαδή, νέα παιδιά τα οποία τη σκητάλη σιγά-σιγά πρέπει να την πάρουν αυτοί. Είναι σημαντικό που υπάρχει μια δηλαδή, συνέχεια. Για να έχουμε συνέχεια, διαφορετικά δεν θα έχουμε συνέχεια σαν βετεράνοι. Είναι πολύ σημαντικό, το έχουμε ξαναλύσει σε χρόνια που οι ξένοι, αν και ο ΠΑΟΚ έχει πλέον ξένους, που αν κάποιος μείνει στην Ελλάδα μόνιμα, νομίζω ότι ο Κρέσπο μπορεί να παίξει. και ο Μπίσεσβαρ. Είναι παιδιά που έχουν δεθεί. Αν μείνουν στην Ελλάδα. Είναι παιδιά που αν μη τι άλλο έφυγε ο κανόνας ότι ξένος για ένα-δύο χρόνια. Είναι παιδιά που. Ο Μπίσεσβαρ, ο Καλαβιερίνη, εντάξει, είναι και μέλος του ΠΑΟΚ, ο Κρέσπο. Είναι οπωσδήποτε θα δηλώνουν ότι είναι και ΠΑΟΚ, μόνο ΠΑΟΚ. Αν μη τι άλλο, ναι. Εντάξει, είναι το βασικότερο αυτό που είναι σαν όρος. Η άρνηση του Άρη, Πρόεδρε, έχει να κάνει με το πανό στην Τούμπα, νομίζω. Εντάξει, αυτό βγαίνει από τον Άρη. Κοιτάξτε τι έγινε. Εγώ έκανα μια προσπάθεια μετά από αυτή την ανάρτηση που έκανε ο κύριος Βένος. Να έρθω σε επαφή, δεν μπόρεσα, πήρα τηλέφωνο, δεν μου απαντήσανε. Εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που με πείραξε εμένα σαν Πέλιο είναι ότι και σαν βετεράνο του ΠΑΟΚ με πείραξε ότι κατάλαβα δηλαδή ότι ρίχναν ευθύνη και στους βετεράνους. Δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό. Για ποιο λόγο να έχουν κάποια ευθύνη βετεράνοι για την ανάρτηση αυτού του πανό? Έτσι δεν ήταν αρμόδιοι οι βετεράνοι να κατέβουν στο γήπεδο να πάνε να το κατεβάσουν το πανό? Άλλοι ήταν οι αρμόδιοι, αλλιώς το σκεφτήκανε και όπως το σκεφτήκανε αυτό πράξανε, το κατεβάσανε με τη λήξη του αγώνα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, εμείς το καταδικάζουμε αυτό σε βετεράνοι. Δεν συμφωνούμε σίγουρα. Αλλά πού ήταν η αντίδραση των βετεράνων αυτών του Άρη που μετά το παιχνίδι, τη λήξη του παιχνιδιού με τον ΠΑΟΚ μέσα στο Χαριλάου 20-30 αναγκέφαλοι σηκωθήκαν και φωνάζαν τα παιδιά τελειώντας το παιχνίδι δολοφόνους. Αυτό το ακούσαμε όλοι και το δεν νομίζω, ναι. Άκουσαν μόνο τα δικά μου τα αυτιά. Νομίζω αυτό το πάντως, πράγμα. Πρόεδρε, ότι αφήνω απ' έξω αυτούς που ανεβάσανε το πανό και οι βετεράνοι και ο ΠΑΟΚ και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ και η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του ΠΑΟΚ
δεν θέλησε πάνω στον Άλκη ούτε να περάσει μηνύματα και νομίζω ότι πολύ σωστά κανείς δεν είπε ναι, αλλά τότε εσείς κάνατε αυτό. Ο ΠΑΟΚ νομίζω τίμησε τη μνήμη του παιδιού. Αυτή είναι η δική μου η αίσθηση. Τώρα για 20-30 δεν θα προηγηθείτε, ούτε εσείς θα προηγηθείτε, ούτε εγώ, ούτε η ΠΑΟΚ. Ανεξάρτητα αν μπορούσε να κάνει άλλα πράγματα, αυτό είναι άλλη κουβέντα. Τι θα μπορούσε να κάνει ο ΠΑΟΚ την Πέμπτη. Αλλά νομίζω ότι αν μη τι άλλο, ας αφήσουμε όλους τους άλλους απ' έξω ότι οι βετεράνοι του ΠΑΟΚ δεν έχουν ευθύνη για το πανό. Και νομίζω ότι μεταξύ σας και του Άρη και του Ηρακλή και του ΠΑΟΚ δεν έχετε κάτι να χωρίσετε. Να σας πω και κάτι άλλο. Μέσα σε αυτή την ανάρτηση των βετεράνων του Άριος, πολύ καλά κάνουν, μπορεί θα πάμε και εμείς για τα 40 του παιδιού. Καταλάβατε. Και από εκεί και γάτο αναφέρει κάτι το οποίο και αυτό με πείραξε. Ότι εμείς θα κοιτάξουμε να κάνουμε ένα φιλικό παιχνίδι μέσα στο Χαριλάου, το οποίο δεν αναφέρει με ποια ομάδα θα το κάνει. Και εγώ πάρω πρόταση να το κάνει μαζί μας μέσα στο Χαριλάου το γήπεδο. Χωρίς να το θέλω, παιχνίδι πρόεδρε, αυτό. Χωρίς να θέλω να μπω στα οικογενειακά του Άρη, δεν είμαι και αρμόδιος ούτε έχω γνώσεις το τι γίνεται στην οικογένεια του Άρη. Ίσως και να φοβήθηκαν οι βετεράνοι την αντίδραση του κόσμου του Άρη. Είναι μια δική μου ερμηνεία τώρα, κάτι παραπάνω. Όλα περάσαν και από το δικό μου το μυαλό, αλλά δεν είναι όμως εκεί τα πράγματα έτσι και έτσι δεν θα μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην κάθαρση αυτή του ποδοσφαίρου. Δεν θα μπορέσει, δηλαδή αν εμείς δεν αντισταθούμε σε ορισμένα πράγματα, δεν θα περάσει. Δηλαδή θα αφήσουμε ελεύθερα ξανά να πράττουν αυτά τα οποία πράττουν. Στο όνομα του ΠΑΟΚ, στο όνομα του Άρη, στο όνομα του Ηρακλή Πρόεδρε. Ακριβώς, ναι. Έτσι. Εγώ πάντως επειδή σας γνωρίζω χρόνια και αν μη τι άλλο γνωρίζω και τη δράση του συνδέσμου βετεράνων του ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον, ποτέ δεν είπατε όχι να βοηθήσετε ένα παιδί, έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη, έχει το οργό σε όλη την Ελλάδα πριν τον κορονοϊό. Όχι την Ελλάδα, μπορώ να σου πω ότι πηγαίνουμε και στην Ευρώπη και που στην μας καλούν Ευρώπη, και για σκοπούς τέτοιους. Ναι. Τέλος πάντων, για αυτούς, αλλά ειδικότερα για μέσα στην Ελλάδα κάνουμε γύρω στα 25-30 παιχνίδια το χρόνο, αν εξαιρέσουμε το διετή αυτή με τον κορονοϊό. Έτσι. Κάνουμε, πρωτού ένα μήνα δεν είχε ένα μήνα, ήμασταν συγκέρκυρα. Πάλι για κάτι φιλανθρωπικό σκοπό πήγαμε για τα παιδιά τα οποία είναι αυτά το, πώς λέγεται, το χωριό της... Στο Φίλιρο. Μου διαφεύγει τώρα. Όχι, όπως είναι στο Φίλιρο έτσι έχουν και εκεί. Ναι. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Πάντως, λοιπόν, γενικότερα, σαν βετεράνοι μεταξύ σας, νομίζω δεν έχετε να χωρίσετε κάτι και αν υπήρξε μια παρεξήγηση, όχι, αν υπάρχει, νομίζω ότι δεν θα το τραβήξετε. Και το Ηρακλή και με οποιαδήποτε το παιδιά. Το Απόλλων Καλαμαριάς, το Μακεδονικού, νομίζω με ότι. Με οποιαδήποτε παιδιά. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτε. Γιατί αλίμονο αν. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε εμείς και κάτι, έστω ένα λιθαράκι να προσπαθήσουμε να βάλουμε κι εμείς. Αλίμονο αν πάνε και οι βετεράνοι σε κόντρα, πρόεδρε. Δηλαδή, μόνο αυτό έλειπε. Ακριβώς. Αυτό έχει πολύ δίκιο, ναι. Πάντως είναι κρίμα, για να πάμε και στο σημερινό, που αυτά τα παιχνίδια γενικότερα ο Έλληνας φίλαθλος δεν τα αγκαλιάζει. Αυτό λέγαμε το μεσημέρι με τον Κώστα Βασιλόπουλο, ότι ένα φιλικό βετεράνων της United με τη Liverpool μπορεί να έχει και 50.000 κόσμο μια ημέρα καθημερινή. Ακριβώς, στην Αγγλία. Έχουμε άλλη κουλτούρα, δυστυχώς, μακάρι άλλη κάποτε να αλλάξει. Άλλη κουλτούρα και πολλά χρόνια πιο μπροστά από εμάς. Θα ήθελα πολύ εγώ να δω και τον Στέφανο Μπορμπόκη και τον Γιώργο Τουρσουνίδη και τον Κυριάκο Αλεξανδρίδη και όλα τα παιδιά και τον Κώστα Μαλιούχα. Εντάξει, okay, έχουμε άλλη κουλτούρα. Εσείς πάντως το μήνυμά σας το περάσετε. Και σήμερα είχαμε νομίζω μια πολύ δυνατή συμβολική κίνηση με πρωτοβουλία του Δήμου Θεσσαλονίκης για το πάρκο στη μνήμη του Άλκη, στη συμβολή Κλεάνθου Παπαναστασίου. Δεν τυχαία σίγουρα η επιλογή του σημείου. Είναι Τούμπα, είναι και Χαριλάου, εντάξει. Ακριβώς. Δώσετε το παρόν και εσείς σαν σύνδεσμος βετεράνων. Νομίζω ο Γιώργος Κούδας σας εκπροσώπησε. Ο Μεγαλέξανδρος. Ναι, ήταν ο Γιώργος. Και από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ο Κυριάκος και ο Γιάννης Βένος από τον Άρη και ο Κώστας Αιδενίου από τον Ηρακλή. Είναι και αυτή μια δυνατή συμβολική κίνηση. Μια δυνατή συμβολική κίνηση, ναι. Πάρα πολύ. Μεγάλη. Γενικότερα, για να πάμε λίγο και στην επικαιρότητα και να σε ευχαριστήσουμε, αυτά που ακούτε, τα μέτρα για την οπαδική βία, σας καλύπτουν, είστε αισιόδοξοι ότι κάτι θα αλλάξει με την δολοφονία του παιδιού αυτού? Ακούτε τώρα τι να σας πω. Τα έχετε ζήσει για τόσες λίγο. Πιστεύω ότι μπορεί να γίνει κάτι. Mm-hmm. Κάτι θα γίνει. Δεν έχει αλλάξει και ο νόμος και όλα αυτά. Λέει κάτι θα γίνει. Το κακό είναι όμως να μην το ξεχάσουμε. Μην το αφήσουμε μετά από ορισμένο καιρό, μετά από 3-5-10 μήνες, το ξεχάσουμε. Δηλαδή αυτό που έγινε παράδειγμα μετά αυτή την ανάρτηση του πανού, το τελείωμα
στο τελείωμα του παιχνιδιού, πήγανε και ήδη ταυτοποιηθήκαν αυτοί οι τέσσερις ποιοι ήτανε που το στήσανε. Ναι, αυτοί το στήσανε, να υπάρχει και κάποια τιμωρία. Για να αρχίσει και... Δεν είναι πολλά τα παιδιά αυτά που κάνουν αυτό το πράγμα. Δεν είναι πολλά. Και είναι σε ηλικίες τέτοιες στις οποίες μπορούν, δηλαδή τώρα που είναι επάνω στα 20 χρόνων, 22, 24, 25. Δηλαδή αυτά τα παιδιά, αν θα απομακρυνθούν, τα απομονώσουμε, δεν είναι πολλά τα παιδιά αυτά. Είτε από τον Πάοκ, είτε από τον Άρη, είτε... Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι ούτε Παοκτσίδες, ούτε Αργιανοί αυτοί. Αυτοί είναι, πώς θα τους ονομάσω, δεν μπορώ να ξέρω πώς μπορώ να τους ονομάσω. Αν αυτά τα παιδιά τα απομονώσουμε, νομίζω σιγά 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 θα μπορέσουμε να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Μήπως, να πρόεδρε... μπορεί δηλαδή ο φίλαθρος ο κόσμος να φέρει και το παιδί του να πάει στο γήπεδο και να μην φοβάται. Νομίζω η εικόνα, τώρα, η εικόνα ειλικρινά, της Τούμπας ήταν μιλάω με τα εγγόνια μου. Η εικόνα της Τούμπας, μιλάω με τα εγγόνια μου και με πειράζει όταν μου λένε να αυτός που σκότωσε ήταν Παοκτσής. Γιατί τα παιδάκια αυτά τα μικρά συζητάνε μεταξύ τους και λένε τι ήταν Πάοκ, Πάρης ή οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα πρέπει να εξαλείψει. Πρέπει η πολιτεία να κάνει αυτά τα πράγματα, δηλαδή κάπου να απομονωθούν αυτά τα άτομα που δεν χρειάζονται να βρίσκονται στους χώρους αυτούς. Εγώ θα πω το εξής, πρόεδρε. Μήπως σωστά είναι όλα αυτά που λέτε και η πολιτεία προς τη σωστή κατεύθυνση είναι, αλλά μήπως πέφτει περισσότερο βάρος στην οπαδική βία ενώ η κατάσταση είναι δύσκολη στους δρόμους. Εγώ το λέω συνεχώς ότι η βία από τα χρόνια τα δικά σας. Ναι, από τα χρόνια τα δικά σας έχει βελτιωθεί η κατάσταση στα γήπεδα. Θυμάμαι και στα χρόνια τα δικά σας και τη δεκαετία του 80 και του 90, καταστάσεις στα γήπεδα πραγματικά απίστευτες. Έχει μειωθεί κάπως το φαινόμενο εντός των γηπέδων, θα πω εγώ. Θα μου πείτε, δεν έχει φιλοξενούμενους. Οκ, αλλά έχει μειωθεί. Αλλά στους δρόμους γίνεται το μεγάλο κακό, νομίζω. Να σας πω. Παλαιότερα, πολύ παλαιότερα, στη δεκαετία τη δική μου, τότε το 70, 70-80 που ήταν. Υπήρχαν φίλαθλοι μεταξύ τους. Παράδειγμα, γινόταν ένα φιλικό παιχνίδι, πάω Κάρης. Κάναμε φιλικά παιχνίδια για την προετοιμασία μας. Μέσα στο καλοκαίρι. Και γινόταν Άρης ΠΑΟΚ φιλικό παιχνίδι. Ή όταν θα γινόταν το πρωτάθλημα τους τα παιχνίδια αυτά. Ερχόταν ο φιλαθλοί μεταξύ τους, πάω Κάρης και καθόταν στην κερκίδα. Δεν λέω ότι δεν υπήρχαν και κρούσματα. Υπήρχαν, εντάξει. Αλλά το φαινόμενο αυτό της οπαδικής βίας, τώρα που συμβαίνει αυτό το πράγμα, δεν είναι φετινό, ούτε περσινό. Έχει κάποτε, έχει αρκετά χρόνια που έχει ξεκινήσει. Γενικότερα η κοινωνία έχει πολύ οργή, πρόεδρε. Η κοινωνία όμως γενικά δεν στέκεται σωστά. Η κοινωνία γενικά δεν στέκεται σωστά, όπως και το κάνουμε. Δεν είναι μόνο για το ποδόσφαιρο. Γενικά η κοινωνία. Σηκώνεις να περπατήσεις νύχτα μέσα στην πόλη και σκέφτεσαι και λες... Πάω καλά που είμαι μόνος μου, έτσι. Ναι, περνάει το μυαλό σου, διάφορα. Πρόεδρε, και να κλείσουμε. Ένα σύντομο σχόλιο για την ομάδα. Έχει τις αδυναμίες της. Τις σχολιάζουμε όλοι, τις βλέπουμε και εμείς και εσείς από τον Αύγουστο. Γίνανε άστοχες κινήσεις. Αλλά η ομάδα είναι μέσα στους δύο από τους τρεις στόχους. Έχει έναν ημιτελικό κυπέλλον. Είναι μέσα στους στόχους που υπάρχουν. Θέλω να πω ότι εδώ και μια στα τελευταία 10, 12, 15 παιχνίδια είναι η ομάδα πάει καλά. Κάπου έχει στρώσει, έχει φέρει δηλαδή το επίπεδό της εκεί που πρέπει να είναι, δηλαδή βάσει αυτών των στοιχείων που έχει. Μπορεί να το πάει μέχρι τέλους στο κύπελλο να το κατακτήσει και να περάσει τη Γάνδη. Και να το δεν ξέρω αν μπορεί να πάει παραπάνω. Το θέμα είναι. Εάν περάσουμε τη Γάνδη, δεν ξέρουμε από εκεί πέρα τι θα τύχουμε ή οτιδήποτε. Είναι μια ομάδα που νομίζω ότι μπορούμε να την περάσουμε, εάν έχουν θέληση και μπορούν να μπουν, δηλαδή θέληση, την έχουν σίγουρα. Και τύχη, αλλά, και τύχη. Να έχουμε και στο ποδόσφαιρο, παίρνεις τη δίκη, να έχεις και κάπως και την τύχη. Το γκολ παράδειγμα του Βιερίνια ήταν φανταστικό γκολ. Βοήθησε λίγο και η τύχη, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι. Αλλά ήταν ένα φοβερό γκολ. Θέλω να πω ότι έχουμε τη δυνατότητα να περάσουμε αυτή την ομάδα. Αλλά να σκεφτούμε, να είμαστε σοβαροί και μέσα στον αγωνιστικό χώρο να προσπαθήσουμε έστω αυτά τα 90 λεπτά για να μπορέσουμε και θα εξαρτηθεί από το πρώτο παιχνίδι που θα είναι εδώ. Πάντως δείχνει χαρακτήρα η ομάδα. Δηλαδή από τον Δεκέμβριο και μετά
παρά ξαναλέω τις αδυναμίες της, δείχνει χαρακτήρα και, ναι, και στα μάτια με την ΑΕΚ. Όμως και ότι άρχισε να μπαίνουν και πιο νέα παιδιά μέσα, μπορεί ακόμη να μην έχουν αποκτήσει την εμπειρία αυτή που χρειάζεται, αλλά έχουν τα αποθέματα τα οποία μπορούν να δώσουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσιγκάρας, ο Λίρατς, ο Μιχαηλίδης είναι παιδιά του ΠΑΟΚ. Και χρειάζεται να χρησιμοποιούνται τα παιδιά αυτά. Ωραία. Για να είσαι σίγουρος και για τον χρόνο ότι θα έχεις ορισμένα παιδιά δικά σου και καλό θα είναι και καινούργια παιδιά τα οποία θα ανέβουν από την ΚΑΠΑ19 στην πρώτη ομάδα. Υπάρχουν παιδιά, να έχει ομάδα ακόμα στόχους, έχουμε δρόμο και το καλοκαίρι πρέπει να γίνουν. Υπάρχουν παιδιά διότι... Έχει δουλειά πολύ το καλοκαίρι, πρόεδρε. Το καλοκαίρι έχει πολύ δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά, σίγουρα. Γεροί να είμαστε όλοι και οι άνθρωποι της ομάδας. Ας δούμε τι μας ξημερώνει φέτος η χρονιά. Μπορεί να έχει μια πολύ μεγάλη χαρά στο τέλος, πέρα από το. Και έτσι πιστεύω ότι θα έχουμε χαρά. Να περάσει έχουμε, η ομάδα τη Γάνδη. Να πάρουμε να περάσει και η ομάδα στις 8, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ, πρόεδρε. Να είστε καλά. Πώς ήταν στο Ολύμπερο, να είστε καλά, καλό απόγευμα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Λοιπόν, Φιλότας Πέλιος.